Τι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως προβληματίζει η εξάπλωση της νέας υποπαραλογής αίρης του στελέχους όμικρων του κορονοϊού, οι επιστήμονες παρακολουθούν την κυκλοφορία της στην κοινότητα και η διαπίστωση είναι ότι αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό, οι ήδη κρούσματά της καταγράφονται σε 51 χώρες απαντήσει στα ερωτήματα για το αν η υποπαραλλαγή αυτή θα προκαλέσει νέο κύμα της COVID-19, δίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θασσαλίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, συνιστώντας ψυχραιμία. Είμαστε στο αστερισμό της Όμικρον, δηλαδή είμαστε στην ιστορία της Όμικρον και επομένως ουσιαστικά έχουμε μια μετάλλαξη που όπως ξέρουμε δύο χρόνια τώρα, γίνεται κάνει τον ιό περισσότερο μεταδοτικό και, και λιγότερο θανατηφόρο. Επομένω, κάθε μετάλλαξη που κάνει τον ιό περισσότερο μεταδοτικό υπερισχύει τη προηγούμενης, αλλά πάντα είμαστε στην όμικρον, στην καλή όμικρον. Η οποία τι έκανε, ουσιαστικά μετέτρεψε την όσο σε μια νόσο του ανώτερου αναπνευστικού. Ε, τα δεδομένα τώρα και για αυτή τη μετάλλαξη είναι ότι έχουμε συνάχη, βήχα, κανένα δύο μέρε πυρετό. Και για τον υγιή το περνάει στο πόδι χωρίς να καταλάβει τίποτα. Για κάποιους που είναι μεγαλύτερη ηλικία, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να χρειαστεί να μπουν στο νοσοκομείο. Από πότε ξέρουμε αυτή τη μετάλλαξη από την Άνοιξη. Επομένως τώρα έφτασε και στην περιοχή μας, το μαθαίνουμε τώρα δηλαδή. Έχουμε μια νόσο του ανώτερου αναπνευτικού, δεν κάνει βαριά νόσο, είναι ήπια νόσος, ακόμα πιο ήπια από την όμικρον και επομένως δεν βλέπω λόγο να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα και όλη αυτή η ανησυχία. Ο κ. Γουργουλιάνη τόνισε πω οι νοσηλίε στη μονάδα δεδική θεραπεία ασθενών με COVID κατά τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με τι νοσηλίε αυτή την περίοδο, γεγονό που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Τα καινούργια περιστατικά που μπαίνουν στη ΜΕΘ, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν κάνει βαριά νόσο, θα μπουν στη μονάδα καινούργια περιστατικά για να του σώσουμε. Το συνέκρινα με την προηγούμενη μέρα πέρυσι, ήταν 6 φορέ περισσότερα τα περιστατικά που μπαίνουν στη ΜΕΘ την ίδια μέρα πέρυσι και περίπου 12 φορές περισσότερα το 21. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε καμία ένδειξη, αυτό λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Όλοι κάνουν τη δουλειά του. Η δουλειά μα είναι να παρακολουθούμε αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, όμω, δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν βλέπω ανησυχία. Σύμφωνα με τον κύριο Γουργουλιάνη, ο εμβολιασμό από Σεπτέμβριο κατά του κορονοϊού ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο μόνο για τι ευπάθει ομάδε του πληθυσμού. Για τον γενικό πληθυσμό, πιθανότητα δεν θα χρειαστεί να εμβολιαστεί. Ε, πιθανότητα για μερικού ανθρώπου που είναι ευάλωτοι, ε, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερη ηλικία με συνοσυρότητε μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μια δόση με ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αλλά μόνο για αυτού. Δεν βλέπω δηλαδή με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Όπω τονίζει ο καθηγητή, εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε στην ενδυμική φάση τη πανδημία με την όσο να έχει ήπια συμπτώματα και τι νοσηλίε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Λάρισα να είναι λίγε. Εμεί νοσηλεύουμε ένα με δύο περιστατικά κάθε φορά τόσα λίγα, είναι άνθρωποι κατά κανόνα πάνω από 80 χρονών με συνοσυρότητε. Άρα αυτή είναι η κατάσταση. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και σε όλα τα άλλα, στου άλλου ιού. Στου αδενοϊού, στου υπόλοιπου κορονοϊού, δεν αλλάζει κάτι. Είναι σαν να είναι ένα άλλο κορονοϊό, ένα άλλο ιό. Μου δίνει την ευκαιρία να σα πω για μια μελέτη που έχουμε κάνει στην κλινική και δημοσιεύεται αυτέ τι μέρε, για να σα πω ποια ήταν η κατάσταση πέρυσι το χειμώνα, μια που κοιτάμε και το παρελθόν. Πέρυσι λοιπόν είχαμε συχνότερη ήταν η γρήπη, βαρύτερη ήταν η γρήπη, Αμέσω μετά ήταν ο RSV, αυτό που λέμε συγκυτιακό ιό, και ο κορονοϊό το χειμώνα ήταν ένα μικρό πρόβλημα. Λίγοι άνθρωποι δηλαδή είχαν κολλήσει από κορονοϊό και μια ήπια νόση. Δεν βλέπω δηλαδή να ξα... την πιθανότητα να μα ξαναθυμηθεί πάλι και να έρθει τώρα. Η δική αναφορά έκανε ο κ. Γουργουλιάνη στα αυξημένα περιστατικά πνιγμών που έχουν καταγραφεί το φετινό καλοκαίρι και στην περιοχή μα, επισημένοντα χαρακτηριστικά ότι θα έπρεπε να μα ανησυχούν περισσότερο από ότι ο κορονοϊό. Εδώ στην κλινική φέρνουμε, φέρνουν του ανθρώπου που ευτυχώ δεν έχουν πνιγεί. Και πραγματικά είναι άνθρωποι μεγάλη ηλικία, με συνοσυρότητε, με προβλήματα υγεία, με πάρκινσον, ηλικιωμένοι που ξεσάλωσαν. Ήταν δύο χρόνια κλεισμένοι, δεν κάναν μπάνια και βγήκαν τώρα να κολυμπήσουν. καταλαβαίνουν ότι ήταν κλεισμένοι από την πανδημία. Έτσι μου φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρό πρόβλημα η πνιγμή σε αυτό το καλοκαίρι των ηλικιωμένων παρά ο κορονοϊό. Αναφορικά με τη γρήπη, ο κ. Γουρουλιάνης εκτιμά ότι θα έχουμε ενδημική και όχι πανδημική γρήπη, επισημένοντα πω οι πολίτε θα πρέπει τον Οκτώβριο να θέσουν ω πρώτη προτεραιότητα τον εμβολιασμό κατά τη γρήπη.